Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της εκπομπής σχολιάζοντας την επικαιρότητα μαζί με τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, τον κύριο Άγγελο Αγγελάτο από την Φλόριντα των ΗΠΑ. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Τάσο Γκουριώτη από το pronews.gr. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, να πάμε λίγο Αμερική και μετά να έρθουμε εδώ σε εσάς, κύριε Γκουριώτη. Κύριε Αγγελάτε, Άγγελε, με ακούς? Σας ακούω πολύ καλά. Χαμόγελο Άγγελος τώρα που βγήκε ο Τραμπ. Θα πας στο Λευκό Οίκο τελικά, τι θα κάνεις, θα μετακομίσεις εκεί? Θα σας πω αυτό. Θα θέλω να ενημερώσω το ευρύ ακροατήριο ότι γνωρίζετε πολύ καλά για τις μάγισσες. Witches που λένε στην Αμερική. Οι μάγισσες τρεις μέρες προτού τις εκλογές έκαναν ανακοίνωση. Ξέχασα να τα πω στα νέα. Οι μάγισσες για 8 χρόνια προσπαθήσανε με κάθε τρόπο να ματιάσουνε, να βλάψουνε τον πρόεδρο Τραμπ. Να σκοντάφτει να πέσει από το αεροπλάνο όπως έπαθε ο Μπάιντεν και έπαινε τούπες από το αεροπλάνο, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, απότυχαν οι μάγισσες από όλο τον πλανήτη. Δεν τα καταφέρανε, δεν τα καταφέρανε. Δεν ματιάζεται ο Τραμπ με τίποτα. Δεν τα καταφέρανε. Ακούστε τι είπαν. Είπανε ότι αυτός ο άνθρωπος προστατεύεται από μία δύναμη θεϊκή που ακόμα και σφαίρες να του ρίξεις θα γλιτώσει. Οχ, 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 οχ. Εδώ, άμα βλέπατε... Λοιπόν, Άγγελε, εντάξει, σε φτάσεις ωραίος. Πάμε τώρα στην ουσία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Τώρα θα πας με τον Μπιλιράκη και τους άλλους να τον δεις, τι θα κάνεις? Ναι, θα έχω, μίλησα χθες με τον Κάστο Μπιλιράκη. Τον είχα και στην εκπομπή μου στον Ελεύθερη Γνώμη, που είναι κάθε μέρα και στο YouTube. Πάμε, κοιτάξτε, Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο ή στο WPSO.com. Λοιπόν, είχα τον Μπιλιράκη χθες, μιλήσαμε όχι για πολύ, γιατί πάρα πολύ απασχολημένος. Πέρα πάει στην Ουάσιγκτον. Όπως και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όλες οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε αμηχανία. Άλλο τόσο και στη Ουάσιγκτον. Η Καμάλα είχε βάλει στρατό και φράγματα στο σπίτι της στην Ουάσιγκτον ότι θα κατέβουμε εμείς οι Αμερικανοί και θα την πάμε να τη σκοτώσουμε. Ξέρω ότι τη σκεφτόταν έτσι οι άνθρωποι. Πρωτοφανά πράγματα συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον. Τελικά δεν έγινε τίποτα και όπως είδατε τα αποτελέσματα, βγήκε ο Τραμπ για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βεβαίως, τον Ιανουάριο θα πάμε κάτω και θα είμαι και εγώ μαζί εκεί στην πρώτη γραμμή. Ζούμε, δεν ξέρω θετικά, ελπίζουμε να είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Με αυτό τι γίνεται? Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Πολλά ακούγονται με τον Άγιο για τον Άγιο Αμερικής. Ο Άγιος δεν είναι ο Άγιος Αμερικής, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος έχει μπλεχτεί με τον μαύρο δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης και με την Τουρκία. Κουβεντιάζουμε για μεγάλα σκάνδαλα. Θυμάμαι που μου είχε στείλει αποκλειστικά το βίντεο όπου φιλούσε το χέρι του Ερντογάν. Εσύ μας το έστειλες και εμείς το δείξαμε αποκλειστικά στην Ελλάδα τότε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Τώρα έχει μπλέξει σε business ο Άγιος. Είναι ακόμα η γραμμή του είναι με την Τουρκία. Για το Κωνσταντινούπολη είναι με την Τουρκία η γραμμή. Είναι λυπηρό αυτό και οι Αμερικανοί πολίτες σκέπτονται κάτι να κάνουν σχετικά με τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι δυσαρεστημένοι οι Έλληνες από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής? Ναι, ναι. Γιατί, Άγγελε? Διότι βλέπουμε στην Κολούμπια τον Μητροπολίτη, και αυτό είναι ενδιαφέρον να το κοιτάξετε, τον Μητροπολίτη που είναι Ινδιάνος αυτός και έχει ανοίξει ελληνικά σχολεία στην Κολούμπια, που δεν είναι Έλληνες, ούτε μετανάστες. Είναι Ινδιάνοι, Κολομπιανοί. Και όλοι μιλάνε ελληνικά, σαν και εμένα και εσάς. Και στην Αμερική τορπιλίζεται η ελληνική γλώσσα στις ελληνικές εκκλησίες. Τορπιλίζουν τα ήθη και έθιμα. Για να πάμε λοιπόν και λίγο στον κύριο Γκουριώτη. Κύριε Γκουριώτη, πώς είδατε την νίκη Τραμπ? Κοιτάξτε, η νίκη Τραμπ ήταν, νομίζω ότι θα σημαδέψει γενικά Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη. Νομίζω ότι θα σημαδέψει η δεύτερη ειδικά νίκη, μια ολόκληρη εποχή. Ο Τραμπ είναι εκφραστής
ενός κύματος το οποίο έρχεται να ξεπλύνει ότι, για ό,τι κακό συνέβη τα προηγούμενα καταρχήν 4 χρόνια, αλλά και ότι είχε στραβώσει στην Αμερική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί είχαν στραβώσει πάρα πολλά πράγματα στην Αμερική. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι ήταν μία απόδειξη ότι οι Αμερικανοί πολίτες θέλουν να ξαναδούν τη χώρα τους μεγάλη. Αυτό που έλεγε, make America great again. Νομίζω ότι θα ζήσουμε πραγματικά εντυπωσιακές καταστάσεις στην καινούργια τετραετία. Είχαν ξεφύγει, αλλά θέλω να μείνω σε αυτό, ότι πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες εμείς παλαιότεροι είχαμε στηρίξει και αγωνιστεί, ειδικά στον ψυχρό πόλεμο, και είχαμε πραγματικά, θεωρούσαμε ότι ήταν οι ηγέτες του ελεύθερου κόσμου. Είχαν εξοκύλει, είχαν πάψει να είναι οι ηγέτες του ελεύθερου κόσμου, είχαν μία τάση, είχαν δυνάμεις μέσα, έχουνε και έχουν ακόμα βέβαια, πολλές δυνάμεις στο εσωτερικό τους, οι οποίες ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είχαμε θεωρήσει ότι η Αμερική ήταν ο εκφραστής των ιδανικών του ελεύθερου κόσμου τα προηγούμενα χρόνια. Ο Τραμπ, πολλοί δεν πιστεύανε βέβαια στην Ελλάδα, επειδή είναι τελείως αυτά που ακούμε, αυτά που μαθαίνουμε ειδικά από το εξωτερικό και ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όλα παραμορφωμένα. Δεν είχε καμία σχέση αυτά που μεταδίδανε εδώ πέρα τα... Μέχρι και πριν από κλείσουν οι κάλπες, έτσι, μέχρι αυτά που μεταδίδανε... Νικήτρια ήταν η κυρία Χάρης για όλους. Δεν ήταν μόνο για την κυρία Χάρης, ήταν και για τον κύριο Μπάιντεν, ήταν η ύβρις. Νομίζω ότι η βραδιά των εκλογών ήταν περίπου 100 άτομα σε όλα τα ελληνικά πάνελ, τα τηλεοπτικά πάνελ, και οι οποίοι όλοι βρίζανε συλλήβδιν. Βρίζανε συλλήβδιν τον Τραμπ. Λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Ενημερώνουμε ότι σήμερα αποσύρθηκαν όλες οι κατηγορίες και από τα δύο δικαστήρια. Αυτό ήταν λογικό, σωστό, γιατί σωστό. Έχει πλέον, έχει σωστό, πλέον και τυπικά έχει και την προεδρική ασυλία. Αλλά το να βγαίνουν και να λένε, βγήκε έγκυρος Έλληνας σχολιαστής και έλεγε ότι ο Τραμπ είναι καταστραμμένος, είναι πτωχευμένος και ότι θα έχει πρόβλημα και μετά ότι θα τον πάνε φυλακή από τη στιγμή που χάσει τις εκλογές, τις οποίες από τα συμφραζόμενα ήταν βέβαιος ότι ο Τραμπ θα έχανε τις εκλογές και θα τις έπαιρνε η Χάρης. Λοιπόν, αυτό το λέγανε όλοι πραγματικά, είτε σε μικρά τηλεοπτικά δίκτυα στην Ελλάδα, είτε στα mainstream, όπως λένε και στην Αμερική, στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Δεν βλέπανε το κύμα. Δεν βλέπανε το κύμα. Οι Αμερικοί, πραγματικά απέδειξαν οι Αμερικανοί ότι είναι ζώσα κοινωνία. Ακόμα είναι ζώσα κοινωνία. Αυτά που συνέβησαν στην Αμερική πιθανόν δεν μπορούν να συμβούν σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε δεν είναι μόνο το σύστημα, το σύστημα έχει κυριαρχήσει μάλλον παντού. Και με ρωτάνε πολλοί, μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα ένας Τραμπ? Όχι βέβαια, γιατί πρώτον η Ελλάδα δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες και δεύτερον δεν είναι κοινωνικά ζώσα εδώ πέρα η χώρα, η κοινωνία. Το είπε μαλακά όμως. Ναι. Κοινωνικά ζώσα. Ναι, προσπαθώ να το... Δεν θέλω να πω ότι μπαίνουμε σε ένα μαντρί. Προσπαθώ να είμαι γενικός. Η Ευρώπη, έτσι, ήδη δέχεται τα πρώτα απόνερα της μεγάλης επιτυχίας Τραμπ. Εχθές εδώ είχαμε τον κύριο Πιστόλα και ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε ότι θα πάει 312 εκλέκτορες. Το είπε ο κύριος Πιστόλας. 312 πήρε τελικά. Ναι. Τώρα, η Αθήνα σίγουρα ανησυχεί, έτσι. Υπάρχει σκεπτικισμός. Ανησυχεί όμως μεγάλη και αγωνία στην Ευρώπη. Και ο Σόλτς θα λέγαμε είναι το πρώτο θύμα της εκλογής Τραμπ. Μαζί με την οικονομική κρίση και εκεί που τον οδήγησε ο θείος Μπάιντεν και η παρέα του, η Γερμανία καταραίει οικονομικά. Η Γερμανία έχει πρόβλημα και ήδη ο Σόλτς. Φαίνεται ότι σε 2 μήνες θα προκηρύξει εκλογές αρχές Ιανουαρίου. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω γιατί ανησυχεί η Αθήνα. Η Αθήνα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Βέβαια είναι γεγονός ότι πολεμήσανε όσο μπορούσαν. Είναι σκεπτικισμός. Τον πρόλαβε τον Μητσοτάκη ο Πομπέο.
Ναι, τον πρόλαβα ή είχαν μιλήσει. Στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ναι, είναι γεγονός ότι δηλαδή, ο Πομπέο καταρχήν με την οικογένεια Μητσοτάκη έχει μια πολύ καλή επαφή. Άμα δεν έρθει ο Πομπέο, θα πέφταμε σε μια λούμπα, σε μια παγίδα που πέσαμε και την προηγούμενη φορά. Αφήνανε βουλευτές, υπουργοί κτλ. Και θα λέγανε εναντίον του Τραμπ. Ναι, αυτοί ελπίζανε καταρχήν για άλλη μια φορά ότι θα βγει Καμάλα Χάρις, ότι θα συνεχιστεί αυτή η σχέση. Ότι ήταν το κλίμα χαμηλά, χαμηλά την μπάλα και δεν λέγαμε. Ευτυχώς. Δεν έχει δεν έχει διεθνολόγους, Κερίδη κτλ. Της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι. Εξαιρετικούς. Και οι οποίοι βγαίνανε και λέγανε: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όποιος και να βγει θα συνεργαστούμε. Έχουμε, είμαστε, μην πάτε μακριά. Κύριε Μιλωνάκη. Ένα λεπτό, Άγγελε, ένα λεπτό. Ναι, Τάσο. Κύριε Μιλωνάκη, μην πάτε μακριά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τον περασμένο Ιανουάριο, όταν το ρωτήσανε για την εκλογή Τραμπ στο Νταβός, ένα πάνελ εκεί του Νταβός, έβαλε τα γέλια. Δεν είχε έρθει το μήνυμα. Ουσιαστικά τον απαξίωσε και είπε ότι τελείωσε ο χρόνος μας και δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Αυτή ήταν στην Ελλάδα αυτό που λάγανε. Ότι πρόκειται περί ενός γραφικού τύπου και μάλιστα γραφικού υπόδικου τύπου, ο οποίος δεν είχε καμία ελπίδα. Τόση είναι η επαφή μας, όχι μόνο με τα αμερικανικά τεκτενόμενα, αλλά και με τα διεθνή εγώ τεκτενόμενα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχε ένα κλίμα διαμορφωμένο στα μέσα ενημέρωση. Το λέω αυτό, κύριε Αγγελάτε, γιατί ο κύριος Γουργιώτης έχει ένα site το οποίο είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα, κύριε Γουργιώτη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ ψηλά και έχουμε και πολλές ιστοσελίδες κλπ. Με διαφορετική άποψη από ό,τι έχουν τα άλλα. Είναι μια άποψη. Όπως θα το πούμε. Εγώ θα πω αληθινό. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι υπήρχε μια φέμαχη των οικονομιών όλων των κρατών με τους τρομερούς εξοπλισμούς, έτσι. 3 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 3 χρόνια. Και φτάσαμε στο σημείο να πυροβολούν τον πρόεδρο Τραμπ, τον έσωσε η κίνηση του κεφαλιού του και μετά θα σκοτώνανε τον δολοφόνο. Για μένα στημένο. Το είχα πει από την πρώτη μέρα. Για μένα στημένο. Τώρα βέβαια το σύστημα κατέρευσε, κύριε Γουργιώτη. Ναι, το σύστημα γεγονός. Τώρα έχει πανικοβληθεί. Είναι γεγονός. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε, να δώσω μια απάντηση για την Αθήνα. Η Αθήνα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί και για ένα δυστυχώς και για μια πικρή πραγματικότητα. Η Ελλάδα είναι too short, λένε στην Αμερική. Είναι πολύ μικρή μάζα αυτή τη στιγμή στο διεθνές γίγνεσθε. Και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα αποτελεί σε καμία περίπτωση ενόχληση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Ειλικρινά είναι επώδυνο αυτό, πώς αλλά είναι αληθινό. Από εκεί και πέρα. Είναι η Ελλάδα, κύριε Γουλή. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν ασχολούνται και με την Ελλάδα. Επειδή είναι μια απέραντη Αμερικανική. Ακριβώς. Είναι μια απέραντη Αμερικανική βάση. Είναι όλα ελεγχόμενα από πάνω μέχρι κάτω. Και θέλω παρακαλώ μετά τον κύριο Μιλωνάκη να δούμε τα 2 βίντεο για το αυριανό διπορικό, κύριε Αγγελάτε, στο χωριό Δένια που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη 20 και κάτι χιλιόμετρα από τη Λευκοσία, 25 χιλιόμετρα περίπου, και να δούμε εκεί πέρα πώς οι Τούρκοι εκφοβίζουν τους δικούς μας και κάθε λίγο και λιγάκι παίρνουν και ένα έδαφος στην νεκρή ζώνη, δηλαδή καινούργιος Ατύλλας. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να αφήσουμε αυτή τη μιζέρια και την φοβία εναντίον ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτός του συστήματος. Ο Τραμπ απέδειξε, όπως πολύ πιθανόν, δεν είπαμε προηγουμένως, επειδή έχω μία, να πω κάτι στον κύριο Κουριώτη, ο οποίος είπε είναι ο μοναδικός. Όχι, και στην Ουγγαρία έχει γίνει το ίδιο. Ο Όρμπαν είναι εκτός συστήματος. Και όμως ο λαός το σύστημα ποιο είναι, δεν έχω καταλάβει τώρα. Το σύστημα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σε όλη τη φάση και το είδαμε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, διαμορφώνεται με μια οικονομική ελίτ η οποία ελέγχει τα πάντα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί ξεκινάμε, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί υπάρχουν και κανάλια περιφερειακά τα οποία είναι σοβαρά και λένε την αλήθεια. Δεύτερον, η woke ατζέντα. Είναι μια ατζέντα η οποία είναι το τελευταίο χρόνια έχει διεισδύσει. Λες και μας έχει παρασύρει η ροή ενός ποταμού. Και βέβαια ο χριστιανοφοβισμός. Φοβόμαστε την πίστη μας, τη θρησκεία μας. Εγώ δεν ακούω πλέον να λέει κάποιος. Η Καμάλα το πλήρωσε αυτό. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Όταν είπε, όταν βγήκε κάποιος από κάτω και φώναξε Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, είπε, γυρνάει και του λέει, αν είναι δυνατόν, είσαστε σε λάθος συγκέντρωση. Έτσι. Δηλαδή, τι έλεγε η Καμάλα, εμάς
Δεν σας θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Είσαστε Ελλάδα συγκέντρωση. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε, εάν και στην Ελλάδα, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό που λέει ο Άγγελος, ο Άγγελετος, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Έχει τη γνώση, γνωρίζει. Με το δικό του τρόπο τα περνάει, αλλά γνωρίζει αρκετά πράγματα. Και στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή αυτό. Αν θα βρεθεί ένας ηγέτης, ο οποίος θα είναι σοβαρός και θα είναι απέναντι σε αυτά τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχουν παρασύρει και είναι χωρίς επιστροφή. Τι χτύπησε καμπανάκι στους Αμερικανούς και βγήκανε, ποιοι ψηφίσαν καταρχάς τον Τραμπ? Η εργατική τάξη, η εργατιά δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν είναι μέσα στο σύστημα να τρώνε κρατικοδίαιτα λεφτά. Είναι μαύροι, είτε είναι λευκοί, είτε είναι κίτρινοι, Τραμπ ψηφίσανε. Είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί, Τραμπ ψηφίσανε. Και οι συνταξιούχοι. Γιατί, είπε κάτι προηγουμένως ο κ. Αγγελέτος, είπε το εξής. Δεν μπορούσαν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Δεν μπορούσαν να καθίσουν να φάνε. Μεγάλη ακρίβεια στην Αμερική. Ακρίβεια. Άρα, οικονομία. Το δεύτερο είναι η λαθρομετανάστευση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ευρώπη είναι χειρότερη κατάσταση από την Αμερική στη λαθρομετανάστευση. Και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το τρίτο είναι η woke agenda. Αυτή η ομοφιλοφιλία, η αγάπη, η ροπή προς την ομοφιλοφιλία θα καταστρέψει κυβερνήσεις ολόκληρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό ακριβώς από αυτού. Και βέβαια, να το ολοκληρώσω, είναι και η εγκληματικότητα. Εάν αυτά τα πατάξουμε. Η ασφάλεια. Η ασφάλεια, ναι. Έτσι. Και η εξωτερική και η εσωτερική. Ευτυχώς. Ξυπνήσαμε τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά, και πρέπει να το πούμε, κύριε Κουλιώτη. Mm-hmm. Γιατί επειδή γνωρίζετε και εσείς και ο κύριος Καλογιάννη, αλλά εσείς κυρίως, επειδή ασχολούσαστε και παλιά με το Υπουργείο Άμυνας, όταν μπήκα στη Βουλή, σας μιλάω εν τιμή, το λέω και ανατριχιάζω και το λέω από την ψυχή μου. Όταν μπήκα στη Βουλή το 19 και τον Νοέμβριο κάναμε την πρώτη συζήτηση για τα θέματα της Εθνικής του Υπουργείου Άμυνας, τα θέματα των εξοπλισμών, mm-hmm. τα εξοπλιστικά. Σηκώθηκε η τρίχα του κεφαλιού μου. Είπα αμάν, ήταν και ο συγχωρεμένος ο Ντέο Πρέσας μέσα. Και τρελάθηκα. Δεν είναι δυνατόν. Και μετά λέμε να κάνει εξωτερική πολιτική η Ελλάδα. Πώς θα κάνει εξωτερική πολιτική ο Πρωθυπουργός αφού δεν έχει άμυνα? Πάμε, κύριε Γουριώτη, να δούμε λίγο και το. Ένα θα σας πω μόνο. Έχω έναν καλό γείτονα, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν 6 μήνες στην Αμερική και 6 μήνες στην Ελλάδα. Και τώρα είχε μείνει εδώ, έχει μείνει περισσότερο από 6 μήνες. Μένει στο Σιάτλ. Το ρώτησα, κύριε Στάδη, δεν θα φύγετε φέτος για την Αμερική? Και λέει, όχι. Γιατί, του λέω? Γιατί, μου λέει, έξω από το σπίτι μου, το έχουν καταλάβει έξω το πάρκο απ' έξω, είναι όλοι οι ΛΟΑΤΚΙ, όλοι οι ναρκωμανείς, έχει εξαφανιστεί η αστυνομία, έχουν διώξει την αστυνομία και δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματική μαρτυρία. Πού στο Σιάτλ, στα σύνορα με τον Καναδά, επάνω στον Ειρηνικό. Θα επανέλθω με τον κύριο Αγγελάτο αμέσως μετά τα βίντεο. Κύριε Αγγελάτο, δείτε δύο βίντεο, θα σας αρέσουν. Και νομίζω σας τα έχω στείλει και εσάς για να τα προβάλλετε στην φωνή των Ελλήνων στην Αμερική. Πάμε. Γεια σας, Δεσποίνης. Πώς λέγεστε? Μαρίλη Αγαπή Χουρδάκη. Α, και τι τάξη πήγαινε στο σχολείο? Τρίτη Δημοτικού. Τρίτη Δημοτικού. Πόσα παιδιά είστε στη τάξη, Μαρίλια? 15 με 16. 15 με 16. Θα μας στείλεις ένα μήνυμα τώρα. Τι θες να πεις σε όλους που σ' ακούνε από το κανάλι μας? Θέλω να πω ότι η Δένια είναι ελληνικό χωριό. Εμείς είμαστε Ελληνοκύπροι. Οι Τούρκοι δεν ανήκουν στη Δένια. Ούτε στην Κύπρο, ούτε στα κατεχόμενα, ούτε πουθενά. Εγώ νομίζω όπως ήρθαν έτσι στην Κύπρο να φύγουν και να μας έχουν ήσυχους, έχουν μια τεράστια χώρα οι Τούρκοι που μπορούν να πάουν και να μείνουν για με ήσυχοι και εμάς να μην μας πειράζουν, ούτε να έρχονται να φτιάχνουν τους γιώργους που τα χωράφια τους. Τώρα που τους εθιώξαν, εγώ πιστεύω ότι είναι τεράστιο λάθος γιατί είναι δικά τους. Και δεν έχουν κανένα λόγο να βρέθουν τσάμε. Να είναι εκεί δηλαδή. Ναι.
Κύριε Γουργιώτη, τι λέτε? Είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία, και γιατί αυτά που θα έπρεπε αυθόρμητα. Αυτά που θα έπρεπε να πει, εννοείται ότι είναι αυθόρμητο, ένα μικρό κοριτσάκι είναι, αυτά που θα έπρεπε να πει η ελληνική πολιτική ηγεσία, η Αθήνα, αυτά που θα έπρεπε να πει η Αθήνα και να το βροντοφωνάξει, δεν λέω ότι η Λευκωσία, αλλά η Λευκωσία σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υπό την απειλή του όπλου. Επειδή βρέθηκα και πριν από λίγο καιρό, λίγες ημέρες στην Κύπρο, αυτό το πράγμα, νιώθεις πραγματικά την απειλή του όπλου. Αλλά αυτό το κοριτσάκι, αυτά που είπε, είναι όλη η ελπίδα του ελληνισμού. Η Αθήνα το ακούει, τόλμησε καλής από την Αθήνα να μιλήσει όπως αυτό το 9χρονο κοριτσάκι και να πει αυτές τις αλήθειες. Αύριο το βράδυ, στην εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα προβάλλουμε το διπορικό. Ετοιμάζουμε και δεύτερο, ακόμη πιο συγκλονιστικό. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα, πηγαίνοντας προς το τέλος, να σχολιάσουμε λίγο τη σημερινή συνάντηση, κύριε Αγγελάτε, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Χριστοδουλίδη, με τον Ερντογάν, τον Φιντάν και τον Ράμα. Ο Ράμα τι έκανε, τι δουλειά έχει ο Ράμα, και γιατί έγινε αυτή η συνάντηση και βγήκαν και σχετικές φωτογραφίες και όλα τα λοιπά, κύριε Αγγελάτε, τι λέτε? Πρωτού πάμε σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτό το κοριτσάκι. Θα το κατεβάσω αυτό στο βίντεο. Θα βάλω από κάτω με αγγλικούς τίτλους και θα είμαι βέβαιος ότι ο νέος πρόεδρος θα δει αυτό το βίντεο. Μπράβο, Άγγελε. Πάμε λοιπόν λίγο τώρα σήμερα στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Όσο για τις, ό,τι και να γίνεται σήμερα με τις εξωτερικές πολιτικές, με την Τουρκία, με το Μητσοτάκη, με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, είναι όλα άχρηστα. Δεν πάνε πουθενά. Μία εβδομάδα προτού τις εκλογές στην Αμερική ήρθε ο πρόεδρος της Κύπρου στην Ουάσιγκτον. Να κάνει τι? Καλό ήταν που ήρθε. Να του πει ο Μπάιντεν ότι ξέρεις κάτι, 4 χρόνια θα έχεις Τούρκο πρόεδρο και 4 χρόνια Ελληνοκύπριο πρόεδρο. Διζωνική ζώνη. Νο. Εμείς δεν δεχόμεθα αυτό το πράγμα. Όπως και ο Παπαδόπουλος δεν το δέχτηκε. Και ο Κυπριακός λαός δεν το δέχτηκε. Εμείς στην Αμερική και η Φωνή των Ελλήνων ήμασταν αντίο αυτής της κινήσεως του Μπάιντεν και της Καμάλας και των Δημοκρατικών. Γιατί αυτή είναι πίσω από τα παρασκήνια. Κανένας άλλος. Η Τουρκία θα τα μαζέψει από την Κύπρο. Θέλουν ή δεν θέλουν, θα τα μαζέψει. Και θα σας πω κάτι. Ο Τούρκος Ερντογάν, η προπαγάνδα του είναι να βγαίνει σήμερα και να κοκορεύεται και να λέει «Ο φίλος μου, my best friend, ο φίλος μου, ο Τραμπ». Ποιος φίλος είναι ο Τραμπ? Φίλος δικός μου είναι ο Τραμπ. Εγώ είμαι μαζί του και ο Μιλιράκης. Και πολλοί άλλοι Έλληνες που βγήκαμε. Θα ακούσει αυτό το χαμένο της Τουρκίας που βγαίνει κάθε μέρα και λέει στα κανάλια του «Θα έρθω διανυκτός να σας πάρω, διανυκτός να σας πάρω και τον Παρθενώνα σας». Μα είμαστε στα καλά μας. Είναι φίλος του Τραμπ τελικά ο Ερντογάν? Όχι, καθόλου εγγυημένα, σας το υπογράφω. Αυτά είναι προπαγάνδες των Λίμπερας. Οι Λίμπερας κάνουν μια σκρή προπαγάνδα γιατί θέλουν η Ελλάδα να είναι στα μαχαίρια με την Κύπρο. Ναι. Για να εισπράκτουν και να χρεώνουν την Ελλάδα. Τελεία, κύριε Αγγελάτε. Κύριε Μιλωνάκη, τι λέτε, γιατί βρέθηκε ο Ερντογάν? Ο Ράμα τι δουλειά έχει? Εντάξει, ο Ερντογάν με το Φιντάν, τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη, να το δεχτώ. Οράμα τη δουλειά αυτό είχε. Είναι λίγη ώρα έγινε η συνάντηση, πρωτού ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η σημερινή. Αυτό όμως που αναδεικνύουμε τώρα είναι κάτι το οποίο ξενίζει. Τα καταλάβαινα, μια συνάντηση, μια καλησπέρα και μια, αν θέλεις, λιγόλεπτη συζήτηση για τις αμερικανικές εκλογές, για την νίκη του Τραμπ κτλ. Να σε διακόψω. Δεν κατάλαβα το Ράμα. Σύμφωνα με τη Βεργινά Κύπρου, ναι, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι ενημέρωσε τον, ζήτησε από τον Ερντογάν συνάντηση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το θέμα είναι όμως. Τι ατζέντα. Τι του ζήτησε ο Ερντογάν και τι υποσχέθηκε ο Χριστοδουλίδης στον Ερντογάν. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι ο Χριστοδουλίδης είπε στον Ερντογάν, άκουτα ο Γουργιώτη, αγαπητέ κύριε Γουργιώτη και κύριε Αγγελάτε, λένε οι πληροφορίες λοιπόν από τη Βεργίνα Κύπρου ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε στον Ερντογάν, έλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εγώ θα σου ανοίξω την πόρτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μιλωνάκη. Μάλιστα.
Θα το δούμε αυτό βέβαια. Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι γιατί ο Ράμα. Εδώ είναι κάτι το οποίο με ξενίζει. Ήταν φιλικά προσκύμενος με τον Ερντογάν και ήταν αγκαζέ εκείνη την ώρα και του λέει: πάμε να κάτσουμε ένα καφέ. Όλο τυχαίο και να μιλήσουμε λίγο έτσι. Και είπανε, είναι συμμαχός του. Είναι από τους πιο στενούς συμμάχους του Ράμα. Ή έχει σχέση με τη λαθρομετανάστευση και τα θέματα της Αλβανίας που φιλοξενεί μέσω Ιταλίας τους παράνομους μετανάστες. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πάντως, εμένα ανησυχητικό γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια, και το ξέρει πάρα πολύ ο κ. Γκρουγιώτη, ασχολείται με αυτό το προνιούς, τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τεράστιο πρόβλημα για αυτό το θέμα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και αύριο και να ολοκληρώσω, κ. Γκρουγιώτη, ότι έχουμε τη συνάντηση Φιντάν με το Μητσοτάκη. Ο Φιντάν θα έρθει εδώ πέρα με 5 σημεία, 5 point. Μέσα αυτά είναι Μουσουλμανική Ένωση σε Τουρκική Ένωση. Επιμένουν. Δεν θέλετε, θα πει στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Πάμε στη Χάγη. Δεύτερον, θα μιλήσει όχι μόνο για ΟΖ και υφαλοκρηπίδα που εμείς περνάμε στον κόσμο το δικό μας, οι ελληνικές κυβερνήσεις, θα μιλήσει για θαλάσσιες ζώνες. Το είχε πει ο Μητσοτάκης 2-3 φορές. Και καλούμε τον Πρωθυπουργό να ξεχάσει θαλάσσιες ζώνες. Θαλάσσιες ζώνες είναι η αλυτίδα ζώνη, είναι η εθνική μας κυριαρχία. Είναι τα 6 μίλια, τα 12 μίλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μιλάμε και μετά μαζί. Ζώνες. Κύριε Γουργιώτη, τι λέτε? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Για τη συνάντηση αυτή. Διαφωνώ καταρχήν. Διαφωνώ με το ότι είναι η κατάλληλη και η καλή ώρα για να μιλήσουμε με την Τουρκία για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν timing στην πολιτική σκηνή. Θέλω πραγματικά, ειδικά με το θέμα αυτό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να ακούσουμε τι λέει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι μια κατηγορία μόνος του και έχει να πει, ο Κώστας ο Καραμαλής, έχει να πει... Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ναι, γνωρίζει, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, ο Καραμαλής αντίθετα πραγματικά, αυτό και αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, από πολλούς άλλους πολιτικούς, δεν το κάνει για να διαπραγματευτεί για κάτι άλλο με την κυβέρνηση, ούτε γιατί θέλει να ζητάει κάτι από τον Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής θέτει πραγματικό πρόβλημα και πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να γίνει, να εξελιχθεί σε θανάσιμο πρόβλημα για τη χώρα και για τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν και έχουμε συνηθίσει να λέμε Αιγαίο την περιοχή και μέχρι το Καστελόριζον, τη λέμε νότιο Ανατολικό Αιγαίο, εν πάση περιπτώσει είναι Ανατολική Μεσόγειος. Αλλά και βέβαια η ΑΟΣ, οτιδήποτε δεχθούμε για την ΑΟΣ, θεωρώ ότι είχε γίνει μια πολύ κακή αρχή. Επιτρέψτε μου, αυτό θα το πω, με τον καθορισμό της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ήταν μια πολύ κακή, αρχή. Ναι, αυτή τη στιγμή πιθανόν οι Έλληνες αγνοούν ότι η Ρόδος είναι κομμένη στα δύο. Το δυτικό κομμάτι είναι στην ελληνική ΑΟΣ. Το ανατολικό είναι στο πουθενά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το pronews.gr και τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Τάσο Γκουργιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, Δέρμα. Να είστε καλά. Να τα λέμε τακτικά τώρα εδώ στο στούντιο και για περισσότερη ώρα από την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ που κάνετε τιμή και μας επισκεφτήκατε, κύριε Γκουργιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Λοιπόν, Άγγελος Αγγελάτος. Φλόριντα. Καλημέρα στη Φλόριντα και περιμένω και τη συνέντευξη με τον Τραμπ και την άλλη εβδομάδα πάλι να μας πεις νέα και να μας στείλεις και κανένα βιντεάκι, κύριε Αγγελάτη. Θα σας πω ένα πράγμα. Η Τουρκία είναι ο εχθρός όλων των Ελλήνων, όχι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στην Αμερική. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ερντογάν, άμα πας στη Νέα Υόρκη, η φωτογραφία του είναι με φάσκελα, γιατί έχει συνεργασία με τους liberals και χρηματοδοτεί η Τουρκία και το κράτος τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος στη Χάνη να είναι μαύρος και ο οποίος θα πάει φυλακή. Μαζί με τον μαύρο έχει κάποια συνεργασία που η FBI, γιατί μιλάω εγώ με την FBI στη Νέα Υόρκη, εντάξει, κάποια στιγμή θα δούμε στα νέα ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα οδηγηθεί στα γραφεία της FBI για
ερωτήσεις σχετικά με την Τουρκία. Λοιπόν, κύριε Αγγελάτε, πρέπει να κλείσουμε την άλλη εβδομάδα τα υπόλοιπα. Έχουν ενδιαφέρον. Καλό βράδυ, καλή σας ημέρα πάνω στη Φλόριντα. Την αγάπη μου σε όλους σας. Γεια σου, Άγγελε. Καλό βράδυ, κύριε Υπουργέ. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Και σε λίγα λεπτά μαζί με τον κύριο Μιλωνάκη και τον ανεξάρτητο βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χουρδάκη, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο.